Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Είμαι ο Γαβρίλος Καλκιώτης και η εκπομπή που προσπαθεί να βρει λύσεις σε θέματα δανείων. Εμάς εδώ η δουλειά μας είναι να μπωχθούμε, αγωνιζόμαστε, παλεύουμε για το δικό σου το καλό. Να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε κανένας Έλληνας να μην χάσει το σπίτι του. Θέλουμε όμως και τη δική σας στήριξη. Θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Την έχουμε την αγάπη σας και δεν μιλάω μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν θέλω να έρθετε στο γραφείο μόνο σαν πελάτες. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα μας, στο χαλκιώτης.gr, στο μπορείς να το σώσεις στο προσωπικό μας Facebook. Ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτές, δείτε κάποια παραδείγματα, ενημερωθείτε γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορούν να δουν αυτή την ώρα. Εδώ αυτή η εκπομπή είναι και στο YouTube και από εκεί μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε. Είναι τα θέματα σοβαρά, είναι δύσκολα και θεωρώ ότι θα πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε μάλλον λύση με πρώτο γνώμονα την ψυχραιμία. Να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Εμείς το μήνυμα που δίνουμε είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα μήνυμα ξεκάθαρο, χωρίς θορύβους. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Να προστατευτούν οι Έλληνες και κανένας Έλληνας να μην χάσει το σπίτι του. Αυτό είναι το μήνυμα, το ξεκάθαρο, χωρίς θορύβους. Το πώς γίνεται αυτό και ποιες διαδικασίες αυτές θα προσπαθήσουμε σε αυτήν την εκπομπή να τις δείξουμε, να τις αναδείξουμε, να τις πούμε όσο πιο απλά γίνεται, έτσι ώστε και εσείς να είστε ή τουλάχιστον κάποιος που δεν θα χάσει το σπίτι του ή αν μπορέσουμε να σας έχουμε και εσάς πάνω και να σας δείχνουμε ως παράδειγμα επιτυχίες στο γραφείο. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή και να πούμε ότι έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας. Είμαστε με τους δανειολήπτες γιατί θεωρούμε ότι αυτοί οι δανειολήπτες, αν μπορούμε λίγο το out να το κλείσουμε, αυτοί οι δανειολήπτες έχουν ένα μεγάλο δίκιο γιατί χάσανε τα εισοδήματά τους, παιδιά, ξεκάθαρα. Άρα, λέμε όμως ότι θα πρέπει και εσύ, δανειολήπτη, να μπεις σε μια διαδικασία και να καταλάβεις και να πάρεις σωστά το μήνυμα. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Θέλω να πληρώσω κάτι λιγότερο, αλλά θέλω να πληρώσω. Αυτή η εκπομπή στηρίζεται σε αυτήν την ιδεολογία. Το θέλω να πληρώσω κάτι λιγότερο με έναν άλλο τρόπο γίνεται με δύο βασικές διαδικασίες. Η μία διαδικασία είναι με νομικούς τρόπους σε μια ισοδικαστηρίου. Γι' αυτό λοιπόν του λόγου, για να είμαστε και εντάξει και να έχουμε και μια σωστή νομική ενημέρωση, φωνάξαμε για άλλη μία φορά την κυρία Βορδόνη Χριστούλα. Καλησπέρα κύριε Βορδόνη. Πώς αισθάνεστε στην εκπομπή που ερχόσαστε για άλλη μία φορά? Μια χαρά. Μια χαρά. Έτσι δεν έχετε άγχος? Να δω. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε και λίγο πλάκα γιατί μην τα πάρουμε και τα. Τόσο δυσάρεστα που δεν είναι. Εντάξει, μην τα πάμε τώρα και όλα στο κόκκινο γιατί σου λέει άλλο τώρα ήρθε ο Χαλκιώτης, δεν μας πει κανένα καλό νέο. Έχουμε και καλά νέα. Λοιπόν, φτωχός είναι αυτός που δεν έχει λύσεις. Εμείς έχουμε πολλές λύσεις. Η κάθε μία λύση είναι για τον καθέναν. Άρα δεν είσαι φτωχός, άρα μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Μα αυτή τη λογική που σου είπα. Ας ξεκινήσουμε έτσι να πούμε τι θα προτείνατε εσείς ως έγκυντος νομικός στους δανειολήπτες που σήμερα αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο θέλουν να λύσουν σήμερα το πρόβλημά τους. Μην πιάσουμε τώρα το γιατί, πού, πώς, τι, γιατί. Τελείωσε. Σήμερα λοιπόν σας άκουσε εσάς, τον πείσατε και θέλει να ακολουθήσει το δάνειό του. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, μπορεί, πολλά μπορεί. Τι θα του λέγατε ενός ανθρώπου σήμερα? Έχει συμβεί αυτό που λέτε, διότι πραγματικά μπορεί να έχει καλέσει κάποιος άνθρωπος και να έχει ρωτήσει, επειδή ακούω λέει κάτι συγκεκριμένο που δεν το έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Αν εγώ λοιπόν μπορώ να κάνω κάτι εξωδικαστικά με τη ρύθμισή μου, ή αν τελικά επηρεάζεται και ο εγγυητής που εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι θα επηρεαστεί από μια διαδικασία που έχω κάνει εγώ. Άρα λοιπόν, επειδή σίγουρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά τα οποία μπορεί κάποιοι δανειολήπτες να μην τα έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη οι άνθρωποι, μόνο όταν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, δεν είναι κακό ότι βλάπτει κάποιον το να έρθει κάπου να ενημερωθεί από κάποιον ειδικό άνθρωπο, είτε αυτό είναι ο δικηγόρος του, είτε είναι ο του. Γιατί κακά τα ψέματα δεν χάνει κάποιος από μια συμβουλή και από μια άλλη ενημέρωση. Γιατί μπορεί να φέρει και κάποια χαρτιά που θέλει να μας τα δείξει, να μας πει: να, εγώ προσπάθησα να κάνω κάτι πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια, αλλά τελικά επειδή ακόμη περιμένω μια απάντηση από την τράπεζα, θεώρησε ότι ακόμη είμαι σε μια διαπραγμάτευση δύο χρόνια, οπότε δεν προσφέρω και τίποτα στην τράπεζα. Είναι κάποια σημεία τα οποία ο δανειολήπτης δεν τα γνωρίζει, θεωρεί ότι δεν απειλείται από κάτι και ότι η τράπεζα δεν τον κυνηγήσει. Καλό θα είναι λοιπόν όντως να έρθει να ενημερωθεί, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που τελικά σε μια αναμονή μια απάντηση, είτε έχει να κάνει με κάποιο εξωδικαστικό κομμάτι, είτε επειδή περιμένουν μια απόφαση εναντίον της τράπεζας, δεν προβαίνουν σε μια διαδικασία καταβολής. Είναι πολλές οι διαδικασίες, πολλά τα ερωτηματικά και δυστυχώς εμπλέκονται και οι οικογένειες κάποιες φορές, είτε έχει να κάνει με επιχειρηματικά δάνεια, είτε με κλασικά δάνεια. Καλό θα είναι λοιπόν να έρθουν να ενημερωθούν. Ωραία. Το είπατε πολύ γενικά. Δεν θέλατε να τους αναχωρήσετε. Πάμε λοιπόν στο πιο ειδικό. Έχουμε κατά τη γνώμη τη δική μας τις εξής κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία. Όποιος μπορεί, θέλει, δεν θέλει, να πάει και να κάνει την προσπάθειά του στην πλατφόρμα. Εκεί εμείς λέμε να πάρετε έναν δικηγόρο, διότι δεν είναι και τόσο απλό. Έχει κριτήρια εισόδου, άρα εάν και εφόσον έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά,
να τρέξετε αύριο το πρωί, να μην πιείτε καφέ και να πάτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία. Με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω, αυτή η διαδικασία, το να βάλω εγώ τα στοιχεία μου, να δω μπορώ να σώσω την πρώτη κατοικία μου. Θα υπάρχει ένας δικηγόρος, μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Στο σημείο αυτό, αφού μιλάτε για την πλατφόρμα, μια συμπληρωματική πληροφορία. Αν προσέξετε, δεν πρόκειται να μιλήσω πάνω από ένα μισή λεπτό. Μια συμπληρωματική πληροφορία. Θέλω να είμαστε χαρούμενοι σήμερα. Στο κομμάτι λοιπόν που εγώ, σαν δανειολήπτη, θα απευθυνθώ κάπου που νομίζω εγώ ή πάω να την κάνω μόνο μου την πληροφορία. Όχι, όχι, όχι. Να πάρει δικηγόρο. Δεν πάει πουθενά μου κανένα μόνο. Έχει προκύψει ένα θέμα. Λοιπόν, τελικά κατορθώσει να κάνει ό,τι κάνει, είτε μόνο του, είτε κάπου αλλού και όχι στον ειδικό που προκειμένου αυτό που μνημονεύεται είναι ο δικηγόρο μέσα από τη διαδικασία. Σωστά. Ενδέχεται λοιπόν στην πορεία, επειδή τελικά μπορεί να μην κριθεί επιλέξιμο ή μπορεί να θεωρεί ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο, να βάλουμε ένα τικ σε ένα μικρό κουτάκι, το οποίο εκεί δυστυχώς μας εγκλωβίζει να απευθυνθούμε τελικά δικαστικά. Αυτό μας απαγορεύει να έρθουμε σε ρύθμιση εξωδικαστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε και θέλει μια άλλη διαδικασία απεμπλοκής από την πλατφόρμα, το κουτάκι, το οποίο μπορεί να μας στερήσει πολλά κομμάτια στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε, κάτι που ακούγεται εύκολο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει αναγκαστικά να πάμε στον ειδικό. Μπορώ να πω ότι δεν θα έπρεπε να τα πει όλα αυτά η Βορδόνη, γιατί μετά από τόσα χρόνια στην ταλαιπωρία, πρώτα λέμε δικηγόρο, δικηγόρο. Δεν πρέπει να τα εξηγήσει και μπράβο που τα εξηγεί, αλλά δεν χρειάζεται, είναι αυτονόητο. Δηλαδή δεν έχετε καταλάβει πια ότι μετά από τόσα χρόνια δεν πρέπει να κάνετε κινήσεις μόνοι σας. Έλεος. Έλεος. Είπαμε, παίρνετε έναν δικηγόρο, τελειώσαμε. Τώρα κάποιοι να νομίζουν ότι εμείς δεν την ξέρουμε τη διαδικασία της πλατφόρμας. Ωραία, εντάξει. Και λέμε γενικόλογα. Γενικόλογα δεν λέμε καθόλου. Εμείς εδώ, σαν εκπομπή, σαν άνθρωποι, σαν ιδέα. Και σαν εμείς τώρα βγάζουμε και μια ηθική, έτσι, και μια κοινωνική ηθική. Λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Για να ακολουθήσεις μια ομάδα πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν σε ακολουθήσει αυτή η ομάδα, δεν την ακολουθείς. Δεν μπορείς λίγο από τη μια ομάδα και λίγο από την άλλη. Συγκεκριμένα. Θέλεις να μπορείς να το σώσεις. Πρώτον, όσοι είναι στην πλατφόρμα να πάρουν δικηγόρο. Απαραίτητα. Κατανοητό. Συνεχίζουμε. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν πάρει την προσωρινή τους. Και είναι να εκδικαστεί η οριστική τους. Εκεί εμείς δεν λέμε φύγετε από τους δικηγόρους, δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Απέναντίας λέμε το αντίθετο. Μείνε στον δικηγόρο, να σέβεσαι τον δικηγόρο και να τιμάς που έχει στο νομικό σύμβουλο. Όμως μπορώ εγώ να αναλάβω να κάνω μια διαπραγμάτευση. Που στο μεσοδιάστημα εσύ έχεις κανονικά την προστασία σου και όλα τα ευεργετήματα που μπορεί να έχει αυτή η διαδικασία. Γιατί έχει πολλά ευεργετήματα και γιατί έχει ευεργετήματα, γιατί αν δεν είχε, δεν θα την είχαν πάψει αυτή τη διαδικασία. Ξεκάθαρα. Άρα, εμείς δεν λέμε ποτέ να φύγει κάποιος, έτσι δεν είναι, κύριε Βορδόνη. Δεν λέμε ποτέ εμείς φύγει από εκεί και έλα σε εμάς. Σε καμία περίπτωση. Λέμε μέχρι να δικαστεί η οριστική σου, να δοκιμάσουμε και όχι μόνο και στους δικούς μας πελάτες τα ίδια πράγματα κάνουμε. Μήπως και μπορέσουμε και φέρουμε το καλό το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το καλό το αποτέλεσμα, το κούρεμα, γενικά η ομαλή εξυπηρέτηση, η ισορροπία των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη σε αναλογία με τον δανειστή. Άρα, απλά λαϊκά, να μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος το χρέος του, να γίνει και ένα κουρεματάκι, ένα κεφός είναι δυνατό, όσο περισσότερο μπορούμε, και να τελειώσει η ιστορία. Τρίτη μεγάλη κατηγορία. Όσοι δυστυχώς, για κάποιον λόγο, έχουν πάρει μια απορριπτική. Ό,τι θέλετε εσείς με το δικηγόρο, το δικό σας, το νομικό σύμβουλο, μπορείτε να κάνετε. Δικαίωμά σας. Δεν απαγορεύει το ένα το άλλο. Εμείς εκεί λέμε. Να αναλάβουμε, μήπως μπορέσουμε μέσα από μια διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, πρόταση ρύθμισης, να φέρουμε το αποτέλεσμα. Καλησπέρα. Παρακαλώ το όνομα μου, λέει το κύριο. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Ορίστε, πέστε μου. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη. Καλησπέρα. Είστε καλά. Καλά, χαίρομαι. Εσείς. Καλησπέρα στην κυρία. Βορδόνη, δικηγόρος, πέστε. Καλησπέρα. Έχω ένα πρόβλημα, έχω έναν αδερφό, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας. Έχω ξαναμιλήσει μαζί σας και θέλω τη συμβουλή σας. Ορίστε, να σας την ξαναπούμε, πέστε μας. Ο αδερφός μου έχει 85% αναπηρία. Ναι. Είχε ένα δάνειο από την Πειραιώς. Ναι. Από τη Eurobank. Έχει την προσημείωση. Το οποίο σταμάτησε κάποια στιγμή που έπαθε το ατύχημα της υγείας σου πριν 2 χρόνια να πληρώνει τη δόση του. Ναι. Παίρνει 580 σύνταξη. Μάλιστα. Έχει προσημείωση. Έχω αναλάβει να πληρώνω. Κύριε το Κώστα, με ακούτε. Την κατάσταση της υγείας του. Έχει την προσημείωση την πρώτη κατοικία του. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έβαλα μία δικηγόρο.
Μάλιστα. Δεν ακούω. Σας ακούω. Ο άνθρωπος, εγώ δεν τον ακούω. Δεν μιλάω, απλά δεν μιλάω για να ακούω εσάς. Σας ακούω. Μπράβο. Έβαλα ένα δικηγόρο, ο οποίος η τράπεζα του απάντησε ότι δέχομαι το 50% να πληρώσει. Ωραία. Και μου λέει ο δικηγόρος, ναι, όχι, θα κάνουμε ένσταση. Ναι. Εκτότε ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, ούτε τράπεζα, ούτε δικηγόρος, ούτε τίποτα. Κύριε Κώστα, να το πούμε λίγο πιο μετά. Ορίστε. Να το πούμε λίγο πιο μετά. Δηλαδή. Να σας πάρουμε σαν τηλέφωνο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πάρετε. Ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ. Στον πάρω τον άνθρωπο, εγώ δεν τον έχω. Ξανά δεν τον θυμάμαι να τον έχω ακούσει. Ωραία. Άρα έχουμε τις αποφάσεις που έχουν για κάποιο λόγο έτσι απορρεπτική έτσι απάντηση, που εκεί να λύσουν το πρόβλημα. Και μένει πολύ μεγάλη κατηγορία όλων των επιχειρήσεων, όλων των επιχειρηματιών, όλοι οι ξενοδοχεία, εργοστάσια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μαγαζιά, που δεν είναι σε κανένα πλαίσιο. Εκεί λοιπόν, επειδή πιστεύουμε εμείς ότι μέσα από μια διαπραγμάτευση μπορούμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, λέμε και σε αυτούς τους ανθρώπους να φέρουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Μέχρι εδώ είναι πολύ απλά, σας λέμε, αν σε ποια κατηγορία σας μπορεί να ανήκετε και να έρθει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μέχρι εδώ, κυρία Βορδόνη, ένα σχόλιο από εσάς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, επειδή μιλάμε ότι έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι να πάρουν μια δεύτερη άποψη και μια δεύτερη γνώμη, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι από εκεί μετά θα πρέπει να έχουν και την κρίση να ακολουθήσουν και να εμπιστευτούν. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, αντιλαμβάνομαι ότι, παραδείγματος χάρη, τώρα είναι ένα τυχαίο περιστατικό ο κύριος που αναφέρθηκε. Όταν υπάρχει μια πρόταση και εμείς θεωρούμε ότι είναι καλή, εμείς οι συμβουλοί του τέλος πάντων, καλό θα είναι να το πούμε, να την υλοποιήσει. Αν πάλι θεωρούμε ότι είναι κακή, πάλι πρέπει εκείνος να πάρει την απόφαση τι θα κάνει, γιατί εκεί πέρα κρίνεται το μέλλον της οικογένειάς του, του ακινήτου του, και δεν μπορούμε γενικά να ρισκάρουμε ούτε με τις οικογένειες ούτε με τα ακίνητα των ανθρώπων που έχουν τα δάνεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να πάρει και μια δεύτερη γνώμη συμπληρωματική, ίσως και μια τρίτη, γιατί όταν δεν εμπιστεύεται τελικά, κακώς πηγαίνει και που πηγαίνει. Τώρα από εκεί μετά, όντως αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι σοβαρές υποθέσεις διαχείρισης των δανείων των πολιτών και δεν είναι κάτι που είναι εύκολο, ούτε είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και υλοποιείται αυτόματα. Ούτε εμείς θεωρώ ότι έχουμε πει ποτέ ότι σήμερα θα έρθει στο γραφείο, αύριο θα γίνει το κούρεμα, μεθαύριο υπογράφει τη ρύθμιση. Όλο αυτό έχει μια διαδικασία, γι' αυτό λέγεται και διαπραγμάτευση, και έχει κάποια στάδια από την ώρα της ανάθεσης μέχρι να υλοποιηθεί κάτι. Και σίγουρα περνάμε και δύσκολες στιγμές. Και μας πιέζουν και τους πιέζουν. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί ο πελάτης να δεχτεί και αφόρητα τηλέφωνα από το πρωί ως το απόγευμα αργά και να σηκώνει και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας στο τηλέφωνο και να με παίρνουν στο κινητό είτε εμένα τον κύριο Χαλκιώτη και να αγωνιούν και να λένε: μα γιατί παίρνουν, λέει, εμένα, αφού έχουμε δώσει εξουσιοδότηση και εντολή. Γιατί, καλή μου κυρία και καλή μου κύριε, δεν απαγορεύεται στην εισπρακτική και στην ξένη εταιρεία διαχείρισης να μην σας καλεί. Ίσως από εκείνοι κοιτάνε να αποφύγουν εμάς. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας και κοιτάμε να σας αποφορτήσουμε και είμαστε πάντα εκεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές. Είναι σημαντικά αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην τα έχουμε ξανά πει ποτέ τόσο διάστημα που βγαίνουμε και μιλάμε στη τηλεόραση. Πρέπει να καταλάβετε ότι και εμείς προσπαθούμε και συμπάσχουμε με εσάς και όσο μπορούμε βοηθάμε. Και είμαστε από το πρωί στο βράδυ, το τηλέφωνο ειλικρινά κάποια στιγμή θα σβήσει επειδή θα ξεφορτήσει πολύ απλά. Ωραία. Φύγαμε λοιπόν από τις ρυθμίσεις, τα ξεκαθαρίσαμε. Όποια κατηγορία είσαι, μπορεί να είσαι και σε μία και σε δύο κατηγορίες, ανάλογα το επάγγελμα που έχεις, μπορείς να το σώσεις. Το μόνο που πρέπει να κάνεις να καταλάβεις. Να αντιληφθείς το μήνυμα, είπαμε, είναι ξεκάθαρο και χωρίς θορύβους. Ξεκάθαρο μήνυμα. Θέλω να σώσω την περιουσία μου. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Θέλω να πληρώσω κάτι λιγότερο. Εδώ είναι τα τηλέφωνα. Μπορείς να έρθεις σε επαφή σε εμάς και να έχεις και εσύ το αποτέλεσμα. Το ότι εμείς βγαίνουμε και δείχνουμε ότι τα κάνουμε δεν σημαίνει ότι είναι εύκολα. Κάποιος μου λέει: το είδα που το έκανες, πήγα να το κάνω. Εγώ τι ήταν το αποτέλεσμα? Μου ήρθε διαταγή πληρωμήσεων, μου λέει, και τώρα έχω πληστηριασμό. Λοιπόν. Πάμε στα νέα δάνεια. Νέα δάνεια είναι πολύ φτηνά. Σας συμφέρει να τα αγοράσετε. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι το επόμενο big thing στα απλά ελληνικά. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει πραγματικά να το δείτε με μία άλλη οπτική γωνία. Διότι και τα στεγαστικά δάνεια είναι χαμηλά. Και τα ακίνητα έχουν πολλούς τρόπους να αποδώσουν χρήματα. Ή μπορούμε να δημιουργήσουμε και μια ομάδα ανθρώπων που να βάλουν κάποια χρήματα να πάμε να ενδιαφερθούμε για μεγαλύτερα ακίνητα, που ίσως να έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Και δεν θα μπορούσατε εσείς απλά με την οικονομική κατάσταση που έχετε σήμερα να τα αποκτήσετε. Μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα σχήματα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Φτάνει να βάλουμε το μυαλό μας να λειτουργήσει. Σήμερα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε μέσα από τα ακίνητα. Και δεν εννοώ τα ακίνητα που είναι στο πληστηριασμό. Υπάρχουν τρομακτικές ευκαιρίες. Και σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ
και τον αναπτυξιακό έρχονται δύο καλά εργαλεία που και εκεί θα πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις. Αυτά τα εργαλεία είναι για ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία ή έχουν μπει σε μια διαδικασία και θέλουν μια βοήθεια. Ενδεχομένως και κάποια κεφάλαια που μπορεί να πάρετε εσείς να μην χρεωθούν. Όλα αυτά όμως ακούγονται εύκολα, γλυκά στα αυτιά σας, θέλουν πολύ αγώνα, πολύ προσπάθεια, προσοχή στη λεπτομέρεια, γνώση, πρόθεση, εμπειρία, διπλωματική προσέγγιση για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό? Να τελειώσει η δουλειά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις στο ΕΣΠΟ που για κάποιο λόγο έχουν κολλήσει σε αναπτυξιακό. Και αυτές μπορούμε να το συζητήσουμε. Επενδύσεις. Τα χρήματα σήμερα έχουν μεγάλη αξία. Μπορούμε να προτείνουμε λύσεις έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερη απόδοση και γιατί όχι κάτω από προϋποθέσεις να διπλασιάσετε και το κεφάλαιό σας. Να υπενθυμίσω ότι καμία επένδυση δεν είναι σίγουρη και κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα δεν προκαθορίζει το επόμενο. Άρα, θέλω εγώ να βγάλω κάτι στο εξωτερικό. Έχεις τρόπους? Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Τι αντικείμενο έχεις, πώς μπορούμε να το οργανώσουμε, πώς μπορούμε με λίγα λόγια να βρούμε λύσεις και για εσάς. Είναι το πακέτο που έχει να κάνει με τα χρηματοοικονομικά. Μπορούμε να προωθήσουμε και το ακίνητο μέσα από το Μπορείς να το σώσεις. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας και εκεί θα αναρτήσουμε σε λίγες μέρες κάποια ακίνητα που θα έχουν μια καλή έτσι αξία για εσάς. Βάλει φορμάνι που λέμε στα απλά ελληνικά. Άρα υπάρχουν ευκαιρίες, ηθική υπάρχει και από εκεί και μετά μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματά σας. Τώρα, σε αυτά τα κομμάτια εμείς είμαστε ειδικοί. Τώρα, αν με ακούει ένας επιχειρηματίας και μου λέει, μα άμα τα βάλω στη δουλειά μου, είναι μια άλλη υπόθεση να τα βάλετε λεφτά στη δουλειά σας. Εκεί θα έλεγα, καλό θα είναι να μιλήσετε με τον Χαλκιώτη, μήπως σας δείξει ένα πλάνο το οποίο δεν ακυρώνει εσάς τον πετυχημένο επιχειρηματία. Μπορεί να σας δείξει ένα νέο ορίζοντα, ένα νέο δρόμο, να σας βγάλει σε ένα άλλο ξέφωτο. Εμείς δεν έχουμε να ακυρώσουμε επειδή τα έχουν διαβάσει τα βιβλία αυτά και λέμε σίγουρα πάμε by the book, έτσι έχουμε μάθει εμείς να λειτουργούμε, αλλά θέλουμε να συνδυάσουμε την εμπειρία, την επιστήμη, την πανεπιστημιακή μόρφωση όμως και τον επιχειρηματία που έχει ξεκινήσει χωρίς ένα ευρώ στο πορτοφόλι του και έχει φτιάξει μεγαθύρια και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς εκεί, σε αυτόν μπροστά, σκίζουμε τα βιβλία και το σεβόμαστε. Όμως, μετά του λέμε, ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Πάμε σιγά σιγά από ό,τι νομίζω έχουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο με το ελβετικό να πούμε ότι και εκεί έχουμε πετύχει 50%. Το ακούσατε πουθενά, τίποτα. 50% σε ελβετικό, με εξοδικαστικό. Φανταστικό αποτέλεσμα. Φανταστικό αποτέλεσμα. 50%. Κι όμως, δεν το δείξει κανένας. Δεν πειράζει. Εσείς να ξέρετε, το μπορεί να το σώσει, μπορεί να παλέψει και τα κουρέματα σε ελβετικό. Η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή και είπαμε, αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις και παλεύουμε όσο μπορούμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν να πληρώσετε κάτι λιγότερο. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχα πάρει ένα δάνειο. Μάλιστα. 316, στα 14 χρόνια. Καλησπέρα. Σας είχα ακούμε... πάρει ένα δάνειο. Ναι, ωραία. 316. Ναι. Χιλιάδες. Ναι. Μέσα στα 14 χρόνια την πρώτη πενταετία πλήρωνα κανονικά. Μετά το 10 δεν μπόρεσα να πληρώσω. Μάλιστα. Και έχουν μείνει 260. Mm-hmm. Ωραία. Έχω δώσει 150.000. Μάλιστα. Είμαι στο Νοκομοκατσέλη. Ωραία. Η οφειλέτης. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβαμε. Θα σας απαντήσουμε. Μας πιέζει ο χρόνος. Τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν, ένα θέλω σχόλιο από εσάς, κυρία Βορδόνη. Ποια πιστεύετε θα είναι η επόμενη μέρα, εάν εγώ δεν ακούσω το Χαλκιώτη και τη Βορδόνη και περιμένω, μήπως έρθει ένας καινούριος δρόμος, θα μου τα χαρίσει όλα? Νομίζω ότι πλέον οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ξυπνήσει. Δεν ξέρω αν κοιμόντουσαν τόσο διάστημα και πιστεύαν θα έρθει το θείο δώρο τον ουρανό. Πρέπει όντως να αντιδράσουμε, να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες μας και να απευθυνθούμε εκεί που πρέπει να απευθυνθούμε, γιατί και τα αποτελέσματα έρχονται. Τώρα, βέβαια, δεν μπορούμε να έχουμε αντιγραφή ακριβώς του ίδιου αποτελέσματος. Αν κάπου εσείς κάνατε 80% διαγραφή, ντε και καλά κι εγώ να αξιώνω το 80, και 60 και 70 να μου έρθει, δεν είναι καθόλου αυτοκατακρόνητο. Γιατί από εκεί που δεν υπήρχε καθόλου διαγραφή και το κούρεμα, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό, κάτι καινούριο, κάτι το οποίο το πετυχαίνουμε. Άρα, μην ζητάμε και κάτι παραπάνω. Θα πρέπει λίγο να έχουμε μια έτσι άλλη αντιμετώπιση, γιατί οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί, το ότι έχουν λίγο σταματήσει, κολλήσει κάποιον άλλον λόγω άλλων τεχνικών θεμάτων λόγω των συμβολιογράφων, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουν, κύριε Χαλκιώτη. Θα συνεχίσουν και έρχονται και σωριδών, μάλλον τα προγράμματα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Κύριε Βαρδόνη, όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν δέχομαι αυτό. Γιατί θα έρθουν τα προγράμματα του πληστηριασμού? Και πέρσι λέγαμε
αλλά δεν ήρθανε. Γιατί να έρθουν τώρα? Τι γιατί να έρθουν τώρα? Τα προγράμματα υπάρχουν κανονικά. Οι ημερομηνίες είναι δοσμένες από τις τράπεζες, νομικές υπηρεσίες που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, τι είναι εννοείτε να μην έρθει ο πληθυσμός? Αν έχετε κάποια άλλη ενημέρωση, εσείς να μας την πείτε. Λοιπόν, εννοώ το εξής. Ότι οι παλιές διαταγές που είχαν έρθει, που σίγουρα το επόμενο στάδιο ήταν μετά τη διαταγή πληρωμής, όπως ξέρετε κι εσείς, και είναι πληστηριασμός, δεν έγινε. Γιατί η τράπεζα δεν πίεζε προς αυτή την κατάσταση. Η τράπεζα δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Η τράπεζα αυτή τη στιγμή κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και εγώ θα το πω. Και ας γίνει ο κακός. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τραπεζικούς, σε αυτούς που ξέρω εγώ, που δίνουν κατανόηση στο πρόβλημα. Στους άλλους τραπεζικούς που νομίζουν ότι επειδή είναι τοπικά εκεί και παίρνουν αποφάσεις και το παίζουν σε ρίβιδες, προσέχτε εσείς, διότι ενδεχομένως αύριο να είστε άνεργοι και να παρακαλάτε για 10 ευρώ να σας κόψουν στη δόση τους. Γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες, ξέρετε. Η τράπεζα κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Σου λέει τα δάνεια θα πάνε στο σχέδιο Ηρακλής. Τέλος. Κάποια άλλα δάνεια θα πάνε στα funds. Τα κόκκινα δάνεια ακούγεται, ενδέχεται και συζητιέται ότι μπορεί για να καλυτερεύσει το ποιοτικό κριτήριο των κόκκινων δανείων που θα πουλήσουν επενδυτή να βάλουμε και τα ενήμερα δάνεια. Άρα ενδεχομένως πια οι τράπεζες, κυρία Βορδόνη, να μην κάτσουν μαζί σας να διαπραγματευτούν πια. Εσύ το δανειολήπτη σου λέει πήγαινε, μίλα με το ΦΑΝ, πήγαινε, μίλα με τον επενδυτή, πήγαινε, μίλα από εδώ, πήγαινε, μίλα από εκεί. Αλλάζει το τοπίο στις τράπεζες. Άρα έχουμε και τους θεσμούς που λένε η οικονομία έχει πάρει δύο βόλτες. Με τους θεσμούς όμως είσαστε σε πολύ αργούς ρυθμούς. Και ζητάνε και πολλά πράγματα. Ζητάνε να αλλάξουν όλα. Ζητάνε αυτές οι υποθέσεις που είναι στο νόμο Κατσέλη, ρεπορτάζ, διαβάζω καθημερινές εφημερίδες, να δούμε λέει έναν τρόπο να φύγουν και αυτές οι υποθέσεις από το νόμο Κατσέλη. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι επειδή πέρσι είχε έρθει η διαταγή πληρωμής και δεν έγινε τίποτα, φέτος που θα μου έρθει θα γίνει αυτό, προσπαθώ, αυτό εννοώ, καταλάβατε. Κίνδυνο λέτε εσείς, είναι έντονος. Ναι, τώρα είναι έντονος, γιατί είναι έντονος. Γιατί είναι έντονος. Εδώ μιλάμε πραγματικά για τον κίνδυνο, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο οι άνθρωποι μπορεί να θεωρούσαν ότι. Ναι, ξέρετε, γιατί σου λέει μου έχει έρθει πριν δύο χρόνια η διαταγή πληρωμής. Μου ξανάρθει, θα μου ξανάρθει και σε 4 χρόνια. Αυτό εννοώ. Άρα, ότι πλέον πρέπει να έχουν όντως αντιληφθεί τι του λέμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πουθενά και λέμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Πρέπει να όντως να ξυπνήσουν και το χαρτί που το είχαν παραπεταμένο κάπου σε ένα σιρτάρι, αυτό δυστυχώς ξαναενεργοποιείται. Εννοείται και ενεργοποιείται. Δεν πάβει ποτέ η ισχύ του. Συγγνώμη. Άρα και εξάλλου και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ξεκάθαρα λένε ότι μπείτε στη διαδικασία, τα πράγματα δυσκολεύουν. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Και είπαμε ότι μέχρι τις 30 Τετάρτου ισχύει η προστασία. Μα κάνει να πάρει παρέτηση. Εμένα, αν με ρωτήσει προσωπικά ποια είναι η άποψή μου, θα σου πω: φέρε τον νόμο Κατσέλη πίσω με αυστηρά κριτήρια. Με τα κριτήρια της πλατφόρμας, αλλά να το κρίνει ο δικαστής. Παρόλο που δεν είμαι δικηγόρος, εγώ αυτό θέλω. Θέλω την υπόθεση να την κρίνει ένας φυσικός δικαστής. Τώρα τι θέλω εγώ είναι μια άλλη υπόθεση. Εγώ θα σας πω τι θέλω και τι μπορώ να κάνω. Αλλά είναι μια άλλη υπόθεση. Εάν εγώ θέλω να σώσω την περιουσία μου, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τα χαρτιά που θα έρθουν, μην μπερδευτείτε επειδή παλιά ήρθαν και δεν ήρθε το κακό. Ίσα-ίσα είναι προς αυξημένα με τόκους. Αυτό μάλλον είναι το καινούριο στοιχείο που τους έρχεται. Ο ίδιο νούμερο διαταγής πληρωμής του 13, απλά έχει επιπλέον το στόχο στο 13 μέχρι το 20. Και επειδή δέχομαι και μηνύματα στο κινητό μου, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι αυτοί που δικάζονται στον νόμο Κατσέλη, αυτοί και μόνο αναφέρεται η απόφαση. Σωστά. Mm-hmm. Προσωποπαγής. Εγώ και μόνο. Εγγυητές, συνοφιλέτες, πρώτο, δεύτερο. Ναι, γύρω-γύρω παρατρεχάμενοι, όχι, δεν είναι. Δεν καλύπτονται. Άρα, για να καλύπτονται, πρέπει όλοι να μπουν στον νόμο και όλη την ίδια απόφαση. Ενώ από την άλλη, Γαβρίλιος Χαλκιώτης μπορεί να το σώσει και συνεργάτες, με μία δόση όλοι απαλλάσσονται. Πώς φτάνει να πληρώσουν τη δόση. Μπορώ εγώ να διατηρήσω την περιουσία μου που έχω 10 κίνητα. Βεβαίως και μπορεί φτάνει να πληρώνει τη δόση. Κατανοητά, ξεκάθαρα. Πόσο χρόνο έχουμε, παιδιά, ακόμα? Ωραία. Να το ξεκαθαρίσουμε γιατί αυτό σήμερα δεν το είπαμε. Άρα, μην παρασυρθείτε επειδή πέρσι ήταν πρόπερσι πριν 3 χρόνια και δεν έγινε κάτι. Έχει αλλάξει το πλαίσιο, έχουν αλλάξει τα πάντα. Μην παρασύρεστε. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο άνθρωπο που μπορεί να πάτε εκεί και να σα πει ότι ξέρετε κάτι, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Δεν θα σε πειράξουν. Δεν χρειάζεται να πληρώσει λεφτά. Θα κρατήσει την περιουσία σου. Μακάρι να τον ήξερα και εγώ αυτόν τον τρόπο και ειλικρινά θα το έκανα. Αλλά δυστυχώς κατά την άποψη δική μου δεν υπάρχει. Έχετε ένα λεπτό, κύριε Βορδόνη.
Επίσης, να πούμε κάτι το οποίο το ζητάνε τελευταία οι δανειολήπτες και ζητάνε τη βοήθειά μας. Ζητάνε, αν μπορέσουμε εμείς να κλείσουμε συμφωνία και να παγώσει, λέει, η αποπληρωμή του δανείου. Να παγώσει τελείως όμως. Όχι να πούμε σε διαδικασία, όπως λέτε εσείς, χωρισμό του δανείου, ένα μέρος άτοκο και ένα μέρος έντοκο. Αυτοί θέλουν να μην πληρώσουν καθόλου για 1-2 χρόνια. Αυτό, επειδή το λέμε πολύ ανοιχτά και νομίζω ο κόσμος να το καταλάβει πλέον. Όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια, δάνεια πλήρωτα πάνω από ένα χρόνο ενδεχομένως, για να πω και 3 και 4, η τράπεζα δεν καταλήγει ποτέ σε συμφωνία πάλι με μηδενικές καταβολές για 1-2 χρόνια. Προχωράει, έχουμε πει καλή μου άνθρωποι και καλή μου κυρία. Προχωράει για την εκτέλεση. Άρα λοιπόν, ακούστε μας, γιατί μπροστά βλέπω γκρεμό και μετά πέφτουμε από τον γκρεμό. Και με το ελβετικό μπορούμε και εκεί να διαπραγματευτούμε. Σίγουρα και κατορθώματα έχουμε και αποτελέσματα έχουμε. Πρέπει να ακούσουν, κύριε Χαλκιώτη, πλέον να ακούσουν, να έρθουν και να ακολουθήσουν. Δεν μπορούμε τώρα με το ζόρι να του το βάλουμε στο κεφάλι μέσα. Πρέπει να έρθουν, να δουν τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βορδόνη. Και εμείς. Λοιπόν, τα ξεκαθαρίσαμε, τα είπαμε. Πώς μπορείς εσύ να βγεις από όλη αυτή την ιστορία και να βγεις κερδισμένος. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Κατακαιροποιήσαμε, δείξαμε τρόπους εναλλακτικούς, δείχνουμε παραδείγματα και λέμε πώς κάποιος άνθρωπος μπορεί έστω και τώρα έτσι να έχει μια καλή αποπληρωμή για τον δανεισμό του. Θα είμαι δίπλα σας όποτε με χρειαστείτε. Θα προσπαθώ να βρίσκω λύσεις εκεί που εσείς δεν μπορείτε. Πιστέψτε με, ακολουθήστε με και δεν θα χάσετε. Αγωνίζομαι για εσάς, για το καλό το δικό σας. Έχω μια αρχή. Κανένας Έλληνας να μην χάσει εκείνη την περιουσία. Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια και στο τέλος θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Blue Sky, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που στηρίζετε και θέλω λίγο ακόμα στήριξη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έρχονται. Καλό βράδυ, να σας έχει ο Θεός καλά.